Την 5η 29 Νοεμβρίου στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Best City Awards 2018, βραβεία που διοργανώνονται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και τελούν υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει τις ευφυείς και καινοτόμες πόλεις. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης κατάφερε να διακριθεί στην κατηγορία Αστική Ανάπλαση Χώρη Αναψυχής, αποσπώντας χρυσό βραβείο για το έργο μετατροπή του πρώην στρατοπέδου Παρμενίων στο πρότυπο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη. Εκ μέρους του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη, το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Γκοτσίδης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στην κατηγορία Αστική Ανάπλαση Χώρη Αναψυχής με το οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη. Ήταν μια πρόταση της δικής μας διαχειριστικής αρχής, θα πρέπει να πω, η οποία αξιολογήθηκε από μια επιτροπή 20αμελή αιρετών και τεχνικών συμβούλων και τεχνοκρατών, οι οποίοι είδαν τη μεταμόρφωση βήμα με βήμα που συντελέστηκε στο στρατόπεδο Παρμενίων και την μεταμόρφωσή τους σε αυτό το στολίδι, θα έλεγα, το οποίο όλοι γνωρίζουμε και το οποίο απολαμβάνουμε σήμερα με το θέατρο, με το χώρο αναψυχής που έχει μέσα τον πολυχώρο, με τους περιπατητικούς διαδρόμους, όπου θα φιλοξενηθεί σε λίγο και η υποδομή αυτή, το μπαλόνι που λέμε, το αθλητικό, των δύο στρεμμάτων, όπου θα φιλοξενηθούν και τα δύο σχολεία μελλοντικά, με τις παιδικές χαρές του, με τα δέντρα τα οποία σιγά σιγά και αυτά θα τα δουν οι πολίτες να μεγαλώνουν και να εμπλουτίζεται και με πράσινο το πάρκο. Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν δήμαρχοι από όλη τη χώρα, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη περιφερειών, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι γνώρισαν τους νικητές και ενημερώθηκαν για τις καλύτερες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν καθαρό περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, πολιτισμό, ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και τελικά καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες τους. Ήταν ένα καταπληκτικό project, θα πρέπει να σας πω. Είναι το πρώτο στρατόπεδο έτσι παροπλισμένο το οποίο μετατράπηκε σε πάρκο και πρέπει να σας πω ότι έχουμε από πολλούς δήμους προσεγγίσεις οι οποίοι έχουν στα όρια τους αντίστοιχα παροπλισμένα στρατόπεδα και μας ρωτούν τα βήματα που ακολουθήσαμε και το πώς φτάσαμε τελικά σε αυτό το εντυπωσιακό, θα έλεγα, αποτέλεσμα. Αποτελεί το βραβείο αυτό μία δικαίωση, θα έλεγα, και μία αναγνώριση και για αυτή την Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο προσωπικά, τον Βαγγέλη Λαμπάκη, γιατί, ξέρετε, στη χώρα μας δυστυχώς τίποτα δεν είναι απλό, τίποτα δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Για τα πάντα χρειάζεται η μέγιστη προσπάθεια και ο συντονισμός πολλών παραγόντων, ώστε να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως σε άλλες χώρες θα μπορούσε να είναι πιο εύκολο. Ευτυχώς όμως βλέπουμε ότι οι κόποι τελικά καρποφορούν και οι προσπάθειες ανταμείβονται και το επισφράγισμα αυτής της προσπάθειας ήταν και το βραβείο το οποίο αποσπάσαμε στην Αθήνα.